Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το κόμμα μας, μελετώντας τις εξελίξεις, έχει θέσει στα συνεδριακά ντοκουμέντα, στις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, με κάθε τρόπο, ότι ο καπιταλισμός, στο ανώτατο ιμπεριαλιστικό στάδιο που διανύει, με κύτταρο τα μονοπόλια, τους μεγάλους οικονομικούς ομίλους, σημαδεύεται από την όξυνση των ανταγωνισμών, που είναι η βάση των πολέμων. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τις πολεμικές τραγωδίες που έχουμε ζήσει στην περιοχή μας, από τον πόλεμο στην Ουκρανία, που μένεται για 24 μέρες. Το ΚΚΕ, με ευθύνη, χωρίς περιστροφές, καταδίκασε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τονίζει ότι ο πόλεμος αυτός είναι ιμπεριαλιστικός, αποτέλεσμα της σύγκρουσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία στο κορμί της Ουκρανίας, ότι πρόκειται για σύγκρουση των αστικών τάξεων για να ελέγξουν τη χώρα αυτή και την ευρύτερη περιοχή. Οι μισές αλήθειες, σύντροφοι και συντρόφισσες, που βλέπουν μόνο την εισβολή της Ρωσίας, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Οι αναλύσεις που υποστηρίζουν ότι απλά κάποιος επιτίθεται και κάποιος αμήνεται, δίνουν επιλεκτικά μόνο ορισμένα στοιχεία των εξελίξεων και αποσιωπούν την ουσία που οδήγησε στη φωτιά του πολέμου. Αποσιωπούν την αναμέτρηση δύο ανταγωνιστικών στρατοπέδων ληστών, ληστών του μόχθου και του πλούτου που παράγουν οι λαοί, καλύπτουν τις ευρωατλαντικές ευθύνες. Η Ουκρανία, που σήμερα είναι ο κρίκος του πολέμου, ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη σοβιετική δημοκρατία στα πλαίσια της Σοβιετικής Ένωσης, η δεύτερη σε έκταση στην Ευρώπη μετά τη Ρωσία, είχε τουλάχιστον πριν τα γεγονότα του 2014 σημαντική ακτογραμμή στη Μαύρη και την Αζωφική θάλασσα, με πλούσια κοιτάσματα υδρογων ανθράκων. Διαθέτει εξειδικευμένη εργατική δύναμη, ισχυρές βιομηχανικές βάσεις και εξορυχτική βιομηχανία, σίδηρο, μαγκάνιο, γραφίτι, τιτάνιο, ουράνιο, άνθρακα και άλλα. Έχει σημαντικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς σιταριού, καλαμποκιού, κρυθαριού, ηλιόσπορου, σόγιας. Υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο δεκάδων χιλιομέτρων αγωγών μεταφοράς του ρωσικού φυσικού αερίου προς τις χώρες της Ευρώπης. Η Ουκρανία, δηλαδή, παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στα σχέδια καπιταλιστικής ενοποίησης της Ρωσίας, που έχει συγκροτήσει στα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση και τον οργανισμό του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας, αλλά και στα σχέδια των άλλων υπεριαλιστικών δυνάμεων που ανταγωνίζονται τη Ρωσία. Με δύο λόγια, ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Οι όροι της σημερινής σύγκρουσης διαμορφώθηκαν στην πορεία του χρόνου, μετά την αντεπανάσταση. Από τότε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δέθηκαν με τις αστικές τάξεις των κρατών που ανατράπηκε ο σοσιαλισμός. Πάτησαν το πόδι του στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Αναπτύχθηκαν οικονομικές σχέσεις. Πολλά κράτη εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνδέθηκαν με αυτές τις υπεριαλιστικές συμμαχίες. Εγκαταστάθηκαν
στρατιωτικές βάσεις. Μεθοδικά υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός περικύκλωσης της Ρωσίας. Η Γεωργία, η Μολδαβία, η Ουκρανία μπήκαν στο στόχαστρο. Επιχειρήθηκε ο προσετερισμός τους σε αντιπαράθεση με το ρωσικό καπιταλισμό. Η αναμέτρηση μετράει κοντά 20 χρόνια. Από την επέμβαση της περίοδου του 2004 και την πορτοκαλί λεγόμενη Επανάσταση, για να εγκαθιδρυθεί κυβέρνηση που θα προωθεί τα σχέδια των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και των Ευρωπαίων υπεριαλιστών. Και στη συνέχεια, το 2014, που επιβλήθηκε πραξικοπηματικά αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας για να δεθεί στην Ευρωατλαντική Συμμαχία και όχι στη Συμμαχία της Ρωσίας. Η αστική ρωσική τάξη συνδέθηκε με το ΝΑΤΟ, στήριξε αυτό το δολοφονικό μηχανισμό τα πρώτα χρόνια των ανατροπών, συνεργάστηκε με τους Αμερικανούς στον πόλεμο του Αφγανιστάν και σταθεροποιώντας την εξουσία της, έδειξε τα δόντια της στον πόλεμο στη Γεωργία το 2008, προσάρτησε την Κρυμαία το 2014, μπήκε μέσα στο Καζακστάν τον περασμένο Γενάρη με τα στρατεύματα του οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας στο πλευρό της καζακικής αστικής τάξης για να προστατέψει την εξουσία της από τη λαϊκή εξέγερση. Σε αυτή την πορεία, σύντροφοι και φίλοι, συσσωρεύτηκε η έφλεκτη ύλη και άναψε η μεγάλη φωτιά. Ο Πούτιν, σε αντικομουνιστικό παραλήρημα πριν την εισβολή, έδειξε το μίσος του στο Λένιν, στους Μπολσεβίκους, στη Σοβιετική Ένωση, στο σοσιαλισμό, για να απονομιμοποιήσει την κρατική οντότητα της Ουκρανίας, να αναγνωρίσει τις αποσχιστήσεις περιοχές του Ντονιές και του Λουγκάνσκ για να εισβάλλει στο ουκρανικό έδαφος. Ο αντιφασισμός της ρωσικής ηγεσίας είναι κάλπικος, γιατί αυτή η ίδια διαχειρίζεται τον καπιταλισμό που γεννάει το φασισμό, συνεργάζεται και στηρίζει φασιστικά ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, προβάλλει και τιμά φιλόσοφους φασίστες στη Ρωσία. Η ουκρανική ηγεσία επίσης αναπνέει από το δηλητήριο του αντικομουνισμού. Έχει απαγορεύσει τη δράση των κομμουνιστών στη χώρα. Τους διώκει. Στηρίζει αυτά τα χρόνια τα φασιστικά τάγματα, τους εγκληματίες του τάγματος του Αζόφ, που έχουν ενταχθεί στον ουκρανικό στρατό και μακελεύουν το λαό της Ουκρανίας, ιδίως στην περιοχή του Ντομπάς, στην ανατολική πλευρά της χώρας. Όλοι τους είναι υπέρμαχοι του εκμεταλλευτικού συστήματος, αντίπαλοι του ρώσικου λαού, του λαού της Ουκρανίας, γέννημα της ανατροπής του σοσιαλισμού. Καθημερινά, σύντροφοι και φίλοι, βλέπουμε δράματα, βομβαρδισμούς, νεκρούς, τραυματίες, παιδιά του λαού και από τις δυο πλευρές βλέπουμε μια χώρα κομμάτια. Τώρα μπορεί να κατανοήσει και ο πιο δύσπιστος την αξία του σοσιαλισμού, να σκεφτεί, να καταλάβει τις βαριές συνέπειες αυτού του ιστορικού πισωγυρίσματος, της καπιταλιστικής παλινόρθωσης που οδήγησε δύο λαούς που έζησαν 70 χρόνια αδελφομένοι, οικοδομώντας τη νέα κοινωνία μέσα από μεγάλες δυσκολίες, νικώντας μαζί το γερμανικό φασισμό, να σκοτώνονται για τα συμφέροντα των ρωσικών, των ουκρανικών, των αμερικάνικων και ευρωπαϊκών μονοπωλίων, για τους ανταγωνισμούς των αστικών τάξεων
και των συμμαχιών τους. Είμαστε πραγματικά σε νέα φάση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου είναι μεγάλος. Στην περιοχή της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης έχει συγκεντρωθεί τεράστια δύναμη πυρός. Τα πυρηνικά οπλοστάσια είναι σε επιφυλακή. Ετοιμοπόλεμες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Εκατοντάδες πολεμικά πλοία, αεροσκάφη πραγματοποιούν ασκήσεις για τη συμμετοχή στον πόλεμο. Το αμερικάνικο αεροπλανοφόρο Χάρι Τρούμαν και το γαλλικό Σαρλ Ντεγκόλ είναι σε αποστολή σε ελληνικές θάλασσες αυτή τη φορά. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο έρχεται στον Πειραιά και έχουμε υποχρέωση, όπως κάναμε και σήμερα που τους βάψαμε, να δώσουμε το αγωνιστικό μας παρόν. Όλοι μας να δώσουμε το αγωνιστικό μας παρόν, να πάρουμε μέρος στην κινητοποίηση στις 24 του Μάρτη για να βροντοχωνάξουμε όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο, όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας. Τόσες μέρες τα αστικά επιτελεία και τα μέσα ενημέρωσης αναμασούν τι? Αναμασούν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ο πρώτος στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λένε συνειδητά ψέματα, γιατί πριν 23 χρόνια το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμμετοχή της Ελλάδας επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ διέλυσαν τη Γιουγκοσλαβία και μακέλεψαν το λαό της με τα ίδια προσχήματα που χρησιμοποιεί σήμερα η ρωσική ηγεσία, μιλώντας για προστασία από την εθνοκάθαρση, όπως λένε, ή για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, ο υπεριαλιστικός πόλεμος συμβαδίζει με τον πόλεμο της προπαγάνδας, την παραπληροφόρηση, τα ψέματα και τα προσχήματα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ και των άλλων αστικών κομμάτων προσπαθούν να καλύψουν την επέμβαση των Ευρωατλαντικών, να δικαιολογήσουν την πολιτική της εμπλοκής της Ελλάδας. Η αποκάλυψή τους, η τεκμηριωμένη απόρριψη των θέσεών τους, απαιτεί καλή ενημέρωση και μαζική διαφωτιστική δουλειά μέσα στην εργατική τάξη, το λαό και την νεολαία, για να μπουν νέες δυνάμεις στη δράση. Οι κομμουνιστές, όπως πάντα, είναι και σήμερα στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Η ρωσική ηγεσία δεν έχει καμιά δικαιολογία για τη στρατιωτική επέμβαση, την καταπάτηση των συνόρων της Ουκρανίας. Όμως αποτελεί πρόκληση η κάλυψη των ευθυνών των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να κατανοηθεί πλατιά από το λαό, γιατί ακουμπά σε όλη την προηγούμενη πείρα των υπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα. Είναι τρελό να απαλλάσσονται οι Ευρωατλαντικοί από τις εγκληματικές τους ευθύνες, από την ισοπαίδωση της Γιουγκοσλαβίας, του Ιράκ, της Συρίας, της Λιβύης, της Ιεμένης. Οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι πρώτοι διδάξαντες του αναθεωρητισμού και στο δρόμο αυτό βαδίζει η ρωσική ηγεσία. Όλοι τους είναι συνένοχοι για την αμφισβήτηση των συνόρων, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων για τη διάλυση κρατών. Μιλούν για διεθνές δίκαιο, αυτοί που έχουν καταπατήσει κάθε έννοια δικαίου,
ακόμα και στοιχειώδεις διατάξεις που διαμορφώθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την επίδραση της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων σοσιαλιστικών κρατών. Παραπλανούν το λαό οι δυνάμεις που προβάλλουν τη λεγόμενη νέα ευρωπαϊκή και διεθνή αρχιτεκτονική ασφάλειας, καλλιεργώντας συγχύσεις, αυταπάτες περί φιλιρηνικού ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμασώντας τα περί πολυπολικού υπεριαλιστικού κόσμου, όπως κάνουν στην Ελλάδα, ιδίως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και το ΜΕΡΑ25, εξοραίζοντας την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Παρότι αυτές τις μέρες επιχειρείται να εξαιρεθεί η Τουρκία από το στρατόπεδο των αναθεωρητών, λόγω της προσδοκίας για ένα μήνα του μέλητος των αστικών τάξεων Ελλάδας-Τουρκίας, τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Το τουρκικό νατοϊκό κράτος έχει εισβάλει στη Συρία και έχει καταπατήσει την εδαφική της ακεραιότητα. Διατηρεί στρατιωτικές δυνάμεις σε μια άλλη χώρα και αυτό κάνει στο Ιράκ, παρεμβαίνει στη Λιβύη, ενώ διατηρεί την κατοχή στην Κύπρο και στρατεύματα για 48 χρόνια και άρα δεν θα γίνει τώρα αναθεωρητής μιμούμενος στη Ρωσία όπως ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι ήδη στην πράξη και με τη στήριξη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση προκλητικά στέλνει εξοπλισμό, στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία μέσω της Πολωνίας και άλλων κρατών. Στέλνει όπλα ακόμα και από τα νησιά, ακολουθώντας πιθανώς τη γραμμή της λεγόμενης αποστρατικοποίησης και φρικτά δηλώνει ο κύριος Μητσοτάκης πως θα στείλει και στρατιωτικές μονάδες αν του ζητηθεί. Η χώρα έχει γίνει ορμητήριο πολέμου. Αυτό είναι το έργο των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι τους ορκίζονται στις λεγόμενες συμβατικές δεσμεύσεις, παίζουν με τη ζωή του λαού και των παιδιών του. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις φύτεψαν τις αμερικάνικες βάσεις. Τα κροκοδίλια δάκρυα του ΣΥΡΙΖΑ τον εκθέτουν ακόμα πιο πολύ, γιατί αυτός άνοιξε το δρόμο στο στρατηγικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προετοίμασε τη συμφωνία για την επέκταση των βάσεων σε όλη την Ελλάδα και η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει σε αυτό τον επικίνδυνο δρόμο. Είναι έτοιμη να φέρει τη νέα, πολύ επικίνδυνη ελληνοαμερικάνικη συμφωνία στη Βουλή. Η αμερικάνικη βάση της Σούδας έχει πάρει θέση μάχης. Εφοδιάζει με πυράβλους. Πολεμικά πλοία απογειώνονται μαχητικά, κατασκοπευτικά αεροσκάφη προς την Ανατολική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα. Η βάση της Αλεξανδρούπολης έχει γίνει κόμβος μεταφοράς στρατιωτικών μονάδων και εξοπλισμού προς την Ανατολική Ευρώπη. Μαχητικά και ελικόπτερα από τη Λάρισα και το Στεφανοβίκιο απογειώνονται για να συνδράμουν τις νατοϊκές δυνάμεις. Να απαντήσει η κυβέρνηση για το ενδεχόμενο αποστολής του πυραυλικού συστήματος S-300 στην Ουκρανία, όπως έκανε με την αποστολή της ιστιχίας των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία. Είναι αδίσταχτη προκειμένου να υπηρετήσουν την αναβάθμιση των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου, χρησιμοποιούν τη χώρα
ως υπεριαλιστικό προγεφύρωμα κατά άλλων λαών. Την κάνουν στόχο αντιπίνων, όπως επανειλημμένος έχει προειδοποιήσει η ρωσική ηγεσία. Κραδένοντας την τουρκική επιθετικότητα, οι άθλοι υποστηρίζουν ότι για να ζητήσουν βοήθεια από τους συμμάχους τους, έτσι λένε, πρέπει να τους στηρίξουν στο ουκρανικό μέτωπο, να στείλουν τα παιδιά του λαού στο πολεμικό σφαγείο. Το πρόσχημά τους είναι κατάπτυστο. Τα προβλήματα με την Τουρκία έχουν δημιουργηθεί μεταξύ δύο νατοϊκών κρατών με στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σε εξέλιξη η αμφισβήτηση των συνόρων, της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών με όχημα τις γκρίζες ζώνες, οι υπερπτήσεις πάνω στο ελληνικό έδαφος, οι παραβιάσεις του εναέριου και θαλάσσιου χώρου, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας ακούγεται καθημερινά. Ενδεχομένως, σύντροφοι και φίλοι, να μην είναι πλατιά γνωστό, αλλά πρέπει να γίνει, πως το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει εθνικά σύνορα. Αντιμετωπίζει το Αιγαίο ως πεδίο ανάπτυξης των δυνάμεών του και ευνοεί τις τουρκικές διεκδικήσεις. Πολύ περισσότερο, το ΝΑΤΟ και οι υποστηριχτές του μιλούν για νατοϊκό έδαφος που συνιστά τι? Συνιστά καταπάτηση της κυριαρχίας με κουμανταδόρο τα επιτελεία αυτής της λικοσυμμαχίας. Βάζουν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Αυτό κάνουν. Αυτή η πολιτική έχει στοιχήσει πολύ ακριβά. Την έχει πληρώσει ο λαός μας με τις κρίσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως η κρίση των ημείων που έφερε τις δύο χώρες στα πρόθυρα πολέμου. Την έχει υποστεί με την κρίση του 2020 πλησίων του Καστελόριζου. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ισχυρές στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Έχει βρετανικές βάσεις στο έδαφος της και στενάζει υποκατοχή δεκαετίες. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει τις συναλλαγές της με την τουρκική αστική τάξη, με την τουρκική ηγεσία, απέφυγε προχθές σε πρόσφατη έκθεση να χρησιμοποιήσει τον όρο «εισβολή και κατοχή» και μίλησε για άλλη τη σύγκρουση, ταυτίζοντας το θήτη με το θύμα. Προσοχή! Η αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας στις εξελίξεις στην περιοχή και ο στόχος της ενίσχυσης της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ είναι μέρος των επιδιώξεων για έναν μεγάλο συμβιβασμό στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για συνεκμετάλλευση, συνδιαχείριση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των νησιών. Και αυτό το στόχο υπηρετεί ο σχεδιασμός τους και μέσα σε αυτόν η πρόσφατη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Είναι σαθρό, πολύ σαθρό το πρόσχημα ότι η Ελλάδα εμπλέκεται στον πόλεμο ανάμεσα στη δημοκρατία της Δύσης και τον αυταρχισμό της Ρωσίας. Κοροϊδεύουν το λαό. Οι δημοκρατίες της Δύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ έχουν αιματοκυλήσει τους λαούς με πλήθος υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Οι δημοκράτες, Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι υπεριαλιστές, στήριξαν τους τζιχαντιστές για να επέμβουν στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Συνεργάζονται με κάθε είδους
αντιδραστικά καθεστώτα στη Σαουδική Αραβία που σκοτώνει το λαό της Ιεμένης, τις μοναρχίες του κόλπου που χρησιμοποιούνται στον ανταγωνισμό με το Ιράν, το Ισραηλινό καθεστώς που πατάει στο λαιμό με την κατοχή και δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό. Αυτοί οι δημοκράτες προωθούν τη στρατηγική ΝΑΤΟ 2030 και 2040 και το σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάπλωση αυτών των υπεριαλιστικών οργανισμών σε όλη την Ιδρώγειο. Αυτοί στείνουν τις νέες αμερικανονατοικές συμφωνίες στην Ασία, στην αντιπαράθεση με την Κίνα, στην αντιπαράθεση ανάμεσα Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στο υπεριαλιστικό σύστημα. Αυτοί θωρακίζουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα, τη βαρβαρότητα με την καταστολή, τον αυταρχισμό, την απαγόρευση των διαδηλώσεων, του δικαιώματος της απεργίας, τον αντικομουνισμό, τη δίωξη κομμουνιστικών κομμάτων όπως γίνεται στην Ουκρανία και στις χώρες της Βαλτικής σήμερα. Σύντροφοι και φίλοι, δεν θα μπορέσουν να κρύψουν ότι αυταρχικοί και δημοκράτες είναι οι δύο όψεις της ίδιας εξουσίας, της εξουσίας των αστικών τάξεων, της δικτακτορίας των μονοπωλίων, γιατί αυτή είναι η αστική δημοκρατία. Ο ελεύθερος κόσμος που υμνούν είναι ο κόσμος της ανεργίας, της φτώχειας, της εκμετάλλευσης, των πολέμων. Αυτή η συζήτηση πρέπει να ανοίξει ακόμα πιο πλατιά. Η πολιτική της εμπλοκής, λένε, είναι το τίμημα της ελευθερίας και στη συνέχεια ο λαός θα καρποθεί τα ωφέλη. Θα ζήσει, λένε, με ασφάλεια και σταθερότητα σε συνθήκες ενεργειακής και γεωπολιτικής αναβάθμισης της χώρας. Είναι μεγάλο θράσος. Ο λαός έχει πληρώσει πολλά. Πληρώνει 4 δισεκατομμύρια και πάνω ευρώ το χρόνο για τις ανάγκες και τους εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ. Πληρώνει δισεκατομμύρια ευρώ για τα τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα για νέες επεμβάσεις και πολέμους. Πληρώνει τις τραγικές ελλείψεις στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Ο λαός του Πειραιά πληρώνει διαχρονικά και επί όλων των κυβερνήσεων την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο Τζάνιο, στο Μεταξά, στο κρατικό της Νίκαιας, που τρέχουν και δεν φτάνουν γιατροί και νοσηλευτές για να καλύψουν, να μπαλώσουν τις τρύπες. Πληρώνει ο λαός μας την εκτόξευση των τιμών στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, τις μεγάλες αυξήσεις από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, το τίμημα των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Είναι το ακριβότερο ρεύμα, η μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια, οι τιμές φωτιά σε μετακινήσεις και βασικά αγαθά, τον υψηλό πληθωρισμό που εξανεμίζει το εργατικό λαϊκό εισόδημα. Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά. Στις συνθήκες του πολέμου, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, προχωράει ο σχεδιασμός για μεγάλες επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα με στόχο τη λεγόμενη απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρώσικο φυσικό αέριο. Σε αυτόν τον σχεδιασμό η ελληνική αστική τάξη επιδιώκει να αναβαθμιστεί από τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό
και διακομιστικό κόμβο με την κατασκευή νέων ενεργειακών υποδομών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, τη χάραξη νέων δρόμων για τη διοχέτευση φυσικού αερίου στην Ευρώπη, τη μεγαλύτερη συμμετοχή του ελληνόκτητου εφοπλιστικού στόλου στην παγκόσμια μεταφορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ο λαός μας και οι άλλοι λαοί δεν κέρδισαν ποτέ και πουθενά από την αναβάθμιση του ρόλου της αστικής τάξης. Θα χάνουν διαρκώς αν δεν ξεσηκωθούν. Όπως έχει αποδειχτεί από τις μέχρι τώρα ενεργειακούς αγωγούς, και οι λαοί θα μπαίνουν συνεχώς σε νέους κινδύνους, γιατί αυτούς τους κινδύνους διαρκώς θα προκαλεί ο υπεριαλιστικός ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε εκμεταλλευτές. Οι εφοπλιστές, οι Έλληνες εφοπλιστές, έχουν θησαυρίσει. Η ελληνόκτητη ναυτιλία είναι στην κορυφή της παγκόσμιας πυραμίδας. Με 5.000 πλοία τροχίζουν οι εφοπλιστές τα χρυσά μαχαιροπύρουνα για να κερδίσουν από τον πόλεμο τις αναταραχές στην καπιταλιστική εφοδιαστική αλυσίδα, από τη μεταφορά του φυσικού αερίου. Χτίζουν και αγοράζουν πλοία δισεκατομμυρίων δολαρίων και οι ναυτεργάτες στενάζουν από την ανεργία και την ανασφάλεια, χωρίς συμβάσεις, με άθλιους εργασιακούς όρους. Οι εφοπλιστές καμαρώνουν, γιατί η ναυτιλία είναι, λένε και οι ίδιοι, το τέταρτο όπλο του ΝΑΤΟ. Μας προκαλούν καθισμένοι στις πολυθρόνες τους, και οι ναυτεργάτες κινδυνεύουν στις εμπόλεμες ζώνες, χθες στον Περσικό κόλπο, στη Μέση Ανατολή, σήμερα στη Μαύρη Θάλασσα και στη γύρω περιοχή. Η σκέψη μας είναι μαζί τους. Το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, παρεμβαίνει μέσα και έξω από τη Βουλή, και με τη δράση μας απαιτούμε να επαναπατριστούν άμεσα τα πληρώματα, χωρίς άλλες κολυσιεργίες. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι μεγάλες και υποχρεούται άμεσα τώρα να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να γυρίσουν οι ναυτεργάτες στα σπίτια τους ασφαλείς και υγιείς. Σύντροφοι και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόμματα διεκδικούν διδακτορικό στη διαστρέβλωση της αλήθειας. Κραυγάζουν «Ζήτω η Ευρωπαϊκή Ένωση». Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε, επιστρέφει στο προσκήνιο, αναλαμβάνει ευθύνες. Η ενοποίηση είναι η λύση που οδηγεί στην ευημερία των λαών, στην ειρήνη. Σε ποιους τα πουλάνε αυτά? Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ένωση του Κεφαλαίου ήταν και είναι παρούσα σε όλες τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους, ως πυλώνας του ΝΑΤΟ. Η λεγόμενη στρατηγική αυτονομία, την οποία αναμασούν αυτές τις μέρες τα κανάλια, και ο Ευρωστρατός είναι πολεμικά εργαλεία κατά των λαών. Ο Πειραιάς έχει την πείρα μεγάλων ταξικών αγώνων. Σε αυτή την πόλη ζουν ναυτεργάτες και μεταλλεργάτες, εργαζόμενοι στο μονοπόλιο της Κόσκο και στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, βιομηχανικοί εργάτες, υπάλληλοι, ζουν μαθητές και φοιτητές
βιοπαλαιστές επαγγελματίες, ζούνε εργατικές λαϊκές οικογένειες με χρόνια προβλήματα και γνωρίζουν καλά. Έχουν βιώσει στο πετσί τους τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν βιώσει τι σημαίνει Μάστριχτ, περισσότερο η Ευρώπη που είναι ταυτισμένη με τη διαρκή επίθεση του κεφαλαίου, την καθήλωση των μισθών και των συντάξεων, την ανατροπή των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων, τα φοροπηχτικά μέτρα, την εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας, των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι αμαρτίες της σοσιαλδημοκρατίας που υμνεί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεπλένονται. Οι κυβερνήσεις της πρωτοστατούν στην πολεμική προετοιμασία και στην επίθεση κατά των εργαζομένων. Στη Γερμανία, τη Δανία, τη Φιλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τα πρότυπα του κυρίου Τσίπρα. Παντού έχει καταρριφθεί ο μύθος περί προοδευτικών κυβερνήσεων που δήθεν μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση για τους λαούς. Να μην τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί οι λαοί να διαχωρίσουν τη θέση τους από τους δυνάστες ψευτοσωτήρες και να αδερφωθούν. Δεν διαλέγουμε στρατόπεδο υπεριαλιστών, στρατόπεδο ληστών. Έχουμε επιλέξει για πολλά χρόνια, για 100 και πάνω χρόνια, την κοινή πάλη των λαών για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου. Αυτή είναι η επιλογή που αντιστοιχεί στα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και ό,τι και να κάνουν οι υποστηριχτές του ευρωατλαντισμού, η φωνή αυτή της αντίστασης, της αντεπίθεσης θα ακούγεται δυνατά στους χώρους δουλειάς, στις λαϊκές γειτονιές, στις διαδηλώσεις. Η προσπάθεια που κάνουν οι μηχανισμοί του αστικού κράτους και τα παπαγαλάκια τους δεν θα περάσει. Η διαστρέβλωση των θέσεων του ΚΚΕ και ο αντικομουνισμός θα πέφτουν στο κενό. Οι θειασότες των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι με την πλευρά του άδικου και βάρβαρου πολέμου, με την πλευρά της εμπλοκής που στρέφεται κατά των λαών. Ενώ το ΚΚΕ δίνει τη μάχη κατά του υπεριαλιστικού πολέμου, των αστικών τάξεων και των υπεριαλιστικών κέντρων, κατά της εμπλοκής της χώρας και της συμμετοχής του λαού στον πόλεμο. Αυτός είναι ο δίκαιος αγώνας που στρέφεται κατά κάθε περικύκλωσης και εισβολής, κατά κάθε ξένης κατοχής, και μπορεί να υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα της χώρας όταν χρειαστεί. Αυτός είναι ο δίκαιος αγώνας για τα δικαιώματα του λαού μας και των άλλων λαών, την κοινή πάλη για την ανατροπή της εξουσίας των λίγων που θησαυρίζουν στις πλάτες των πολλών. Ποτέ με τους εκμεταλλευτές. Ποτέ με τους εκμεταλλευτές και τους πολιτικούς τους εκπροσώπους κάθε απόχρωσης. Πάντα πολέμοι των αστικών και υπεριαλιστικών σχεδίων. Περισσότερες δυνάμεις στον αγώνα, στην καθημερινή δράση για τη σοσιαλιστική κοινωνία, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτός είναι ο δρόμος που δίνει δύναμη στην εργατική λαϊκή πάλη. Μέσα από αυτόν μπορεί να νικήσει η εργατική τάξη και οι σύμμαχοί της. Η θέση ότι η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι με τους εκμεταλλευτές και την αναβάθμιση των συμφερόντων τους στο διεθνή ανταγωνισμό
η θέση ότι η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι η επιλογή μεταξύ του ενός ή του άλλου υπεριαλιστικού κέντρου είναι ανιστόρητη, ύπουλη και επικίνδυνη. Αποσκοπεί να ρίξει την εργατιά, την αγροτιά, τους επαγγελματίες, τους νέους και τις νέες στα σαγόνια αυτών που κατασπαράσουν όλα τα χρόνια τα δικαιώματά τους. Η σωστή πλευρά, η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι με τη λαϊκή πάλι βρέξει χιονίσει, με πίστη ότι παρά και κόντρα στις δυσκολίες ο αγώνας θα είναι νικηφόρος. Οι διεργασίες, σύντροφοι και συντρόφισσες, στις λαϊκές συνειδήσεις που σήμερα μπορεί να μην φαίνονται καθαρά, να επισκιάζονται από το βάρος των συνεπειών της αντεπανάστασης, την επίθεση των δυνάμεων του κεφαλαίου, δεν σταματούν και ανά πάσα στιγμή αυτές οι διεργασίες, φανερές ή υπόγειες, μπορούν να εκδηλωθούν, να μπουν νέες δυνάμεις στην πάλη, να γίνει κατορθωτό αυτό που φαίνεται προς στιγμήν ακατόρθωτο. Αυτές τις μέρες το ΚΚΕ και η ΚΝΕ αναπτύσσουν πλούσια δράση στην Ελλάδα και διεθνώς και έχει ιδιαίτερη σημασία η κοινή ανακοίνωση κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων με πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, του Κομμουνιστικού Κόμματος Εργαζομένων Ισπανίας και του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεξικού ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, αλληλεγγύη και κοινή πάλη των λαών. Και αυτή η κοινή ανακοίνωση έχει υπογραφεί μέχρι σήμερα από 41 κομμουνιστικά κόμματα και 30 κομμουνιστικές νεολαίες σε 47 χώρες του κόσμου. Ο αγώνας που βασίζεται στην ταξική πάλη, στις διεθνιστικές αρχές, εμπνέει, μπολιάζει συνειδήσεις, αντιπαλεύει δυσκολίες σε αυτή την κρίση που υπάρχει σήμερα στο εργατικό, στο κομμουνιστικό κίνημα, δίνει δύναμη για την αντεπίθεση. Έχουμε, σύντροφοι και φίλοι, μπροστά μας πολλή δουλειά. Ο λαός στενάζει και η κυβέρνηση τον κοροϊδεύει με τα ψίχουλα που πετάει, χρησιμοποιώντας τα γνωστά τροπάρια για τη δημοσιονομική αντοχή, για να δίνει δισεκατομμύρια στα μονοπόλια να αυξήσουν τα κέρδη τους. Τώρα, αποφασιστικά να συμβάλλουμε να δυναμώσει η πάλη για μέτρα υπεράσπισης του εργατικού λαϊκού εισοδήματος από την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, για κατάργηση των φόρων στα καύσιμα και σε όλα τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, για αυξήσεις των μισθών, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, μέτρα προστασίας για τους συνταξιούχους, για τους ανέργους, για να πάρθουν μέτρα ενάντια στις συνέπειες από τις κυρώσεις στη Ρωσία που θα υποστούν πρώτα απ' όλα οι αγρότες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Τώρα, ακόμα πιο αποφασιστικά, ο λαός και η νεολαία να δυναμώσουν τον αγώνα για να σταματήσουν αμέσως η συμμετοχή και η εμπλοκή της Ελλάδας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Να κλείσουν τώρα όλες οι στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων στη χώρα μας. Κανένα
ελληνικό στρατιωτικό σώμα να μην σταλεί στην Ουκρανία, σε χώρες που συνορεύουν με αυτή ή σε άλλες υπεριαλιστικές αποστολές. Κανένας στρατευμένος, αξιωματικός, υπαξιωματικός και στρατιώτης εκτός συνόρων να σταματήσει η αποστολή πολεμικών εφοδίων και μέσων από την Ελλάδα. Είναι πατριωτικό και διεθνιστικό μας καθήκον να μην αφήσουμε να χρησιμοποιούνται ελληνικά εδάφη, υποδομές και μέσα ως στρατιωτικά πολεμικά προγεφυρώματα για οπουδήποτε. Να δυναμώσει πάλι για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με το λαό πραγματικά στο τιμόνι της εξουσίας. Σύντροφοι και φίλοι, οι καπιταλιστικές κρίσεις, οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι, τα αβάσταχτα προβλήματα που ταλαιπωρούν μόνιμα τις εργατικές λαϊκές οικογένειες και τα παιδιά τους, η ανεργία και η φτώχεια οδηγούν σε ένα αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα. Ο καπιταλισμός έχει ξεπεράσει τα ιστορικά του όρια. Δεν αφήνει περιθώριο για προσδοκίες και για το πιο διστακτικό. Τα μέτρα που παίρνουν τα καπιταλιστικά κράτη και οι συμμαχίες τους, αξιοποιώντας την πείρα και αυτού του πολέμου, οδηγούν σε κλιμάκωση της επίθεσης, σε μεγαλύτερους κινδύνους για τους λαούς, στην περιοχή μας, σε όλη την Ιδρώγειο. Οι εξελίξεις θέτουν πιο επιτακτικά την αναγκαιότητα της πάλης για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας, για το σοσιαλισμό που είναι ταυτισμένος με την ικανοποίηση των εργατικών λαϊκών αναγκών, για να ζήσουν οι λαοί ειρηνικά. Μέσα στον αγώνα μπορούν να συμπαραταχτούν με το ΚΚΕ ακόμα περισσότερες λαϊκές δυνάμεις που αγωνιούν για την πορεία των εξελίξεων και διαπιστώνουν στην πράξη ότι τα αστικά κόμματα με κοινικό τρόπο ή πονηρά, φορώντας τη μάσκα του φιλιρινιστή, είναι εκφραστές των συμφερόντων και της στρατηγικής του κεφαλαίου, υπέρμαρχοι των υπεριαλιστικών οργανισμών και σχεδίων, αντίπαλοι των λαών. Καλή δύναμη στον αγώνα μας. Σε όλους και σε όλες.